για αυξήσεις κοροϊδία που δεν ισοδυναμούν ούτε με φιλοδόρημα κάνουν λόγο οι απόστρατοι των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που ζητούν να μπει τέλος στην αφέμαξη των συνταξιούχων. Ο συνταξιούχος γενικά ήταν το εύκολο θύμα. Αν θέλαμε λεπτά, λέμε πού θα τα βρούμε, αντί να πιάσουμε τη φοροδιαφυγή, να μαζέψουμε το ΦΠΑ. Λέει κόψε από το συνταξιούχο που είναι σίγουρα τα λεπτά. Οι ίδιοι κάνουν λόγο για συνταξιοδοτική φτώχεια και συνεχή μείωση των εισοδημάτων τους, τα οποία όπως και για κάθε άλλο πολίτη εξανεμίζονται από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Όπως όλοι οι συνταξιούχοι βιώνουμε και εμείς τη συνταξιοδοτική φτώχεια που έχει να κάνει με το μεγάλο πληθωρισμό, με τις περικοπές των μνημονίων που είχαμε μέχρι σήμερα και το ανεξήγητο ράλι τιμών καταναλωτή στην πραγματικότητα στα σούπερ μάρκετ, που ενώ ο πληθωρισμός πέφτει, οι τιμές ανεβαίνουν. Μιλώντας με παραδείγματα, εξηγούν πως οι πρόσφατες εξαγγελίες για αυξήσεις δεν είναι τίποτα άλλο από ελάχιστα ευρώ για τους πλέον ωφελημένους έως απολύτως τίποτα για τη μεγάλη πλειοψηφία. Κυριολεκτικά, ένα ιδανικό μοντέλο πλήρους βαθμολογικής εξέλιξης και πολύ καλή σχέση στα 44, θα πάρω μόλις 26 ευρώ. Αλλά είπα ότι είμαι στο ανώτατο μοντέλο που μπορούμε να πούμε. Όλοι οι άλλοι, αν θα πάρουν, θα είναι ψίχουλα ή δεν θα πάρουν καθόλου. Απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων συμμετείχαν σήμερα στην Παγκρίτια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου, έχοντας στο πλευρό τους και τους εν ενεργεία συναδέλφους τους. Έχουμε και κάνει αγωγές, έχουμε κερδίσει δικαστήρια, αλλά ακόμα είμαστε στο περίμενε. Είναι πολλά τα προβλήματα, κρατάνε αρκετά χρόνια, γι' αυτό κάνουμε την προσπάθειά μας ώστε να βελτιώσουμε τη θέση των αποστράτων που πληρώσαν ακριβά όλες αυτές τις κρατήσεις. Έχει κρίνει για μία διετία ότι πρέπει να επιστραφούν τα ποσά, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχει επιστραφεί τίποτα. Τα δε άλλα αναδρομικά που έχουν δοθεί κατά καιρούς ήταν τόσο τεράστια η φορολογία που κυριολεκτικά στο 50% έφαγε τα δικά μας πάλι εισοδήματα.